Διαχρονικά αισθητή είναι η γυναικεία παρουσία στο κοινωνικό και όχι μόνο γίγνεσθε, ενώ πολλές είναι οι Ελληνίδες που διαπρέπουν και κάνουν τη χώρα μας υπερήφανη. 151 προσωπικότητες γένους θηλυκού σκιαγραφώνται στο βιβλίο της ερευνήτριας συγγραφέως Μέρης Ρυσάκη με τίτλο «Ελληνίδες του κόσμου». Ξεκίνησα πριν 6 χρόνια βασικά και ουσιαστικά. Φτάσα να το ολοκληρώσω τώρα και περιλαμβάνει 151 γυναίκες από όλα τα μέρη του κόσμου και από όλα τα επαγγέλματα. Από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη σε ιδιότητα, θα έλεγα, και σε, αν το θέλεις έτσι, γνωστή. Είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ με 151 γυναίκες. Η κάθε μια δίνει το δικό της στίγμα, τη δική της προσωπικότητα, οπότε παρουσιάζεται το κομμάτι της Ελληνίδας που είναι στη σημερινή κοινωνία και πάντα διαπρέπει. Το βιβλίο «Ύμνος για τη γυναίκα» παρουσιάστηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, όπου παρευρέθηκαν και κριτικές, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Έχω περίπου 23 κριτικές από όλα τα μέρη, όχι μόνο που ζουν στην Κρήτη. Απόψε βέβαια έχουμε κοντά μας αυτές που ζουν στην Κρήτη, γιατί οι άλλες δεν θα μπορούσαν να έρθουν. Έχουμε κριτικά που ζει στο Αμπου Ντάμπι, Μαρία Καμαριανά, και έχουμε κριτικά που ζει αυτή τη στιγμή στην Γκάνα, στην Κάνα, στον Καναδά, στην Αμερική. Απόψε είναι οι κριτικές από την Κρήτη, που ούτε λίγο ούτε πολύ, κάθε μια, όλες μαζί, αλλά και κάθε μια ξεχωριστά, έχει ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα, αφήνει ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Μέσα από μια πολυετή έρευνα της συγγραφέως, συγκεντρώθηκαν σε ένα βιβλίο πληροφορίες για τη ζωή και την καριέρα 151 Ελληνίδων που είτε ζουν στη χώρα μας είτε στο εξωτερικό, έχουν ξεχωρίσει για τη δράση τους στην επιστήμη, στις τέχνες και στην κοινωνία. Γιορτάζομαι τις Ελληνίδες γυναίκες του κόσμου, που αυτό δίνει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στη γυναίκα. Η γυναίκα του κόσμου μπορεί να είναι και Ελληνίδα, και η Ελληνίδα πάντα πρωτεύει. Απότερο σκοπός είναι να δείξουμε, που ξέρουμε βέβαια σήμερα εκεί που έχουμε φτάσει, ξέρουν όλοι ποια είναι η δύναμη της γυναίκας και η δυναμική της, αλλά εν πάση περιπτώσει να το παρουσιάσουμε και από κάπου, να είναι κάπου γραμμένο, για να γίνουν πολλές παραδείγματα προς μίμης. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο το έργο πάρα πολλών γυναικών και ειδικά Ελληνίδων που ζουν στο εξωτερικό, γιατί το έργο εκεί της κάθε μιας Ελληνίδας που ζει στο εξωτερικό είναι πολύ πιο βαρύ το φορτίο και πολύ πιο σημαντικό αν θέλουμε να τονίσουμε την ελληνικότητα, την καταγωγή μας και τις ρίζες μας. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος του ομίλου Κρήτη TV, Μάνος Δασκαλάκης.